πιλωτήρες, πιλωτήρες. Είμαι ο Τάσος Γιαννόπουλος και η πιο viral ατάκα που έχω είναι το «Φώτη, πιάσε μια μπύρα» από το «Ευτυχισμένοι μαζί». Φώτη, πιάσε μια μπύρα! Φέρω μια μπύρα, ρε Φώτη. Να βάλω άλλη μια μπύρα. Από το στόμα μου το πήρες. Το «Φώτη, πιάσε μια μπύρα», ο Μάκης ήταν συνέχεια στο μαγαζί του Διονύση. Το οποίο καθόταν, το συνεργείο το είχε συνέχεια κλειστό, καθόταν στην μπάρα, τι άλλο να έκανε, έπινε μπύρες τη μία πίσω από την άλλη. Και κάθε τι που του συνέβαινε, οτιδήποτε δηλαδή είχε κάποιο πρόβλημα, έπινε μία μπύρα. Στα γυρίσματα τις μπύρες δεν τις έπινα. Θα ήταν δύσκολο να τελειώσει το γύρισμα, αν έπινα όλες αυτές τις μπύρες. Το «Γατούλα, τι γίνεται»? Έλα, Γατούλα, μου λείπεις. Είμαι μόνος, ξαπλωμένος στον καναπέ. Γατούλα, ο γατόπαρδο σε περιμένει. Κάνε μου λιγάκι. Το «Γατούλα» από το Βικάκι, έτσι όπως ήταν ωραίο και όμορφο και αυτό, ένας γατόπαρδος θα την έλεγε «Γατούλα». Και το «Να μαρσάρουμε». Να την πείσεις να μην έχει πονοκέφαλο όλη τη βδομάδα. Άντρες είμαστε κι εμείς, θέλουμε να μαρσάρουμε. Μαρσάρατε! Το δοκίμασε στο εργαλείο! Αν δεν μαρσάρω και δεν το τρέξω το εργαλείο, δεν φεύγω από εδώ μέσα. Το «Να μαρσάρουμε», επειδή ήταν έτσι και μηχανικός και αυτά, όλα ήταν γύρω από αυτό, έλεγε «Να μαρσάρουμε λιγάκι, να μαρσάρουμε, να μαρσάρουμε». Στο δρόμο με φωνάζουν «Μάκι». Μάκι, 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 Μάκι. Μία ακραία αντίδραση που είχα συναντήσει ήταν ένα βράδυ, νομίζω στην Κρήτη πρέπει να ήταν, σε μία περιοδία όπου με είχαν βουτήξει 3-4 και με είχαν βάλει σε ένα μαγαζί να διασκεδάσουμε μαζί. Το «Ευτυχισμένοι μαζί», ναι, τόσο επιτυχημένο σύριαλ, παιδιά, το έβλεπα αναλυπώς, είχα χάσει επεισόδιο και μάλιστα είχαν ταιριάξει τόσο πολύ όλοι οι ρόλοι με όλους τους ηθοποιούς. Μέχρι και η γυναίκα αυτή που εσάρχωνε, η Βιβί η Κόκα, που εσάρχωνε τη γυναίκα του Μάκη, ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για γυναίκα ενός ανθρώπου που είναι τόσο, ξέρεις, γήμα, που τα λέει έτσι, που λίγο ντρέπεσαι κιόλας. Μάζε με τα λουριά. Για την εικόνα αυτή που χαλαρώνει με την ατάκα τη Γατούλα, που χαλαρώνει με το εσώρουχο στο κρεβάτι, να ξέρετε, ηρέμησα και βγήκα χωρίς μπλούζα στο σπίτι μου. Με χαλάρωσε. Μέσος Έλληνας, το βράδυ που μιλάμε με την κοπέλα του, γίνεται μόνος στην αυτό, ρε παιδιά, τι λέτε τώρα. Να σας πω την αλήθεια, και εγώ αυτό που λέω ότι με φωνάζουν ακόμα Μάκη, και εγώ ειλικρινά βλέπω πάντα, ενώ τον ξέρω ότι λέγεται Τάσος Γιαννόπουλος άνθρωπος, πάντα μπερδεύομαι και νομίζω ότι είναι Μάκης Γιαννόπουλος. Δεν φάνηκε και στον δρόμο πια στην αμπύρα, γιατί. Όχι, παιδί μου, αλλά εντάξει. Ποιο δεν το έχει πει. Ποιο δεν το έχει πει. Ναι, 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 τον έχουμε συνδέσει έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, θέλω να ευχαριστήσουμε το Upper Bistro για τη φιλοξενία, όπου φιλοξένησε και τον Τάσο Γιαννόπουλο και είχαμε την υπέροχη viral ατάκα. Αυτοί είμαστε εδώ στο breakfast. Θυμόμαστε τις viral ατάκες, δεν τις ξεχνάμε ποτέ.